Δημοκρατία. Βουλευτής Β' Αθηνών, έχει το λόγο για 6 λεπτά επίσης. Σας ακούμε, κύριε Χατζηδάκη. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση ζητάει σήμερα την εμπιστοσύνη της Βουλής. Θα ξέρουμε σε μερικές ώρες αν θα την πάρει. Γνωρίζουμε όμως εκ των προτέρων ότι σε κάθε περίπτωση δεν έχει την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Ο ανασχηματισμός είναι μια απεγνωσμένη προσπάθεια της κυβέρνησης να αναγεννηθεί από την τέφρα της. Αλλά είναι ολοφάνερο ότι η προσπάθεια αυτή δεν πρόκειται να πετύχει. Θα μπορούσα πολλά να πω για την αποτυχία της κυβέρνησης, για το έλλειμμα που ξέφυγε από τους στόχους, για την ύφεση, για την ανεργία, για τον πληθωρισμό, για το δεύτερο μνημόνιο, του οποίου η υπογραφή είναι μια καθαρή απόδειξη ότι απέτυχε το πρώτο. Δεν νομίζω ότι χωράει συζήτηση πάνω σε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτά. Φτάνει να αναφερθώ στην παραδοχή του Πρωθυπουργού, του κυρίου Παπανδρέου, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη παρετήθηκε θέλοντας με την παρέτησή του αυτή να διευκολύνει την Ελλάδα να προχωρήσει σε ένα καινούριο δρόμο. Το χειρότερο είναι ότι δεν επέμεινε σε αυτή την παρέτηση. Δεν εννοούσε την προσπάθεια εθνικής συνεννόησης και την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας που ανακούφισε ως προοπτική τους Έλληνες πολίτες και θα έστελνε ένα διπλά θετικό μήνυμα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ότι οι Έλληνες συνεννοούνται, βρίσκουν αυτά που τους ενώνουν και όχι αυτά που τους χωρίζουν για να προχωρήσουν μπροστά. Του δόθηκε ευκαιρία από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο ίδιος δεν άδραξε την ευκαιρία και έτσι ξανά βρισκόμαστε με μια καινούρια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ για να χειριστεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ενώ ο δικός της χρονικός ορίζοντας είναι βραχυπρόθεσμος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα βρίσκεται κακά τα ψέματα, σε μεγάλο κίνδυνο και πρέπει να γίνουν σωστοί χειρισμοί και στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Στις Βρυξέλλες πρέπει να καταλάβουν τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας αλλά και τα περιθώρια της ελληνικής κοινωνίας. Και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ότι φαίνεται ότι από αυτή την πλευρά γίνεται σε κάποιο μικρό έστω βαθμό αντιληπτό ότι πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις όπως αυτή που περιέγραψε ο κύριος Γιούνκερ σε σχέση με το ΕΣΠΑ και την κατάργηση της υποχρέωσης συγχρηματοδότησης από την Ελλάδα για να υπάρξει μια κάποια ένεση ρευστότητας. Αλλά ξέρετε, ό,τι και να γίνει από την πλευρά των Βρυξελών για το ΕΣΠΑ, προσπάθεια πρέπει να γίνει κυρίως εδώ. Ήμασταν 5η τον Οκτώβριο του 2009, είμαστε 13η σήμερα. Η χώρα δεν κάνει αυτό που πρέπει, δεν κάνει αυτό το οποίο της αναλογεί για την αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης κρίσης. Και από εκεί και πέρα, είναι ολοφάνερο ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλα πολύ συγκεκριμένα βήματα, κυρίως εδώ. Διότι η Ευρώπη έχει το ρίσκο που της αναλογεί σε σχέση με δυσμενείς εξελίξεις στην Ελλάδα. Μην γελιόμαστε όμως, το μεγάλο ρίσκο είναι για μας. Εμείς λοιπόν πρέπει να πάρουμε πρώτα απ' όλα μια σειρά από πυροσβεστικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της δυσπιστίας μιας κοινωνίας που ολοένα και περισσότερο διαμαρτύρεται και αγανακτεί απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Έχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταντήσει για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας η λέξη πολιτικός να είναι ύβρις. Πρέπει να έχουμε το κουράγιο να το παραδεχθούμε. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να έχουμε και το κουράγιο να πούμε ότι στις δημοκρατίες, σε κάθε δημοκρατία, οπουδήποτε στον πλανήτη, τις λύσεις τις δίνουν πολιτικοί. Δεν τις δίνουν ούτε μάγοι, ούτε λοχίες. Πρέπει λοιπόν να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων όλοι και να πάρουμε μια σειρά από θεσμικές καταρχήν πρωτοβουλίες, είτε αφορούν τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο, ονομαστικοποίηση των εισφορών στα κόμματα,
ταχεία προφανώς διερεύνηση των σκανδάλων και πάνω απ' όλα μια θαραλέα αναθεώρηση του συντάγματος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Δεύτερον, πρέπει να προχωρήσουμε σε μια θαραλέα δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία, προσέξτε, δεν πρέπει να στηρίζεται κυρίως στους φόρους, αλλά στην περικοπή των δαπανών. Έτσι γίνεται σε όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα με μας. Σε μας μόνο γίνεται το αντίθετο, γιατί αυτό είναι επιλογή της κυβέρνησης. Τρίτον, χρειαζόμαστε ένα σοκ ανάταξης της οικονομίας. Άκουσα την απεγνωσμένη προσπάθεια προηγουμένως του Υπουργού, του κυρίου Χρυσοχοΐδη, να φανεί αισιόδοξος. Δεν τα κατάφερε, διότι λόγω του χαρακτήρος του, σε πολλές αποστροφές του λόγου του, ξανάγινε και πάλι ρεαλιστής. Και η κατάσταση, δυστυχώς, είναι τελείως αρνητική. Ο τελευταίος επενδυτικός νόμος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω πόσοι Έλληνες πολίτες το ξέρουν, διαπιστώσαμε ότι δεν είχε αποτελέσματα. Ακόμα και αν εγκριθούν όλες οι αιτήσεις, το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί θα είναι 12 φορές μικρότερο από το διαθέσιμο ποσό. Δεν συμβαίνει επειδή είναι κακός ο νόμος. Άλλωστε και εμείς τον ψηφίσαμε. Αλλά όταν το δάσος καίγεται, ποιος θα έρθει να αναπτύξει υλοτομικές δραστηριότητες μέσα στο φλεγόμενο δάσος? Χρειάζεται λοιπόν να αποκατασταθεί πρωτίστως η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών του κάθε επενδυτή, του κάθε πολίτη. Και πέρα από την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και τη δημοσιονομική προσαρμογή, χρειάζονται γι' αυτό το λόγο μέτρα που θα κάνουν την Ελλάδα φιλική στην επιχειρηματικότητα. Δεν πρόκειται να έχουμε επενδύσεις αν δεν έχουμε ιδιώτες επενδυτές. Ας το καταλάβουμε μια και καλή. Και το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι ένα θαραλέο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Όχι μόνο για λόγους ταμιακούς, αλλά γιατί θα στείλει ένα σινιάλο διεθνώς ότι κάτι επιτέλους αλλάζει σε αυτό τον τόπο και η Ελλάδα σταματάει να είναι η τελευταία σοβιετικού τύπου χώρα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Και πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι είναι προς όφελος της πατρίδας μας να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και ο πρόεδρός μας υπήρξε απολύτως ξεκάθαρος στο μήνυμα που έστειλε σε κάθε λογής συντεχνίες ως προς αυτό. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω με δύο ακόμα παρατηρήσεις. Μία για τον Υπουργό και μία παρατήρηση που τη θεωρώ ότι σύντομα κάνετε το όμως, γιατί έχουμε πάει στα 8 λεπτά. Ο Υπουργός μας μίλησε για τη Δημόσια Επενδυτική Τράπεζα. Είναι μια παραλλαγή της ιδέας της κυρίας Κατσέλη, η οποία μας μιλούσε για ταμείο αναχρηματοδότησης οικονομίας. Ήταν στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ήταν στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, το επαναφέρει με νέα μορφή ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούν, ενδεχομένως δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι εννοούν, αλλά πάντως ο χρόνος περνάει, ο χρόνος τρέχει εις βάρος της Ελλάδας και μένουμε με αυτές τις ιδέες. Όπως μένουμε και με τους ερασιτεχνισμούς της κυβέρνησης όσον αφορά τη δομή της την ίδια και φυσικά με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτό που συμβαίνει με το Υπουργείο Ναυτιλίας, αν δεν είναι δράμα, είναι τουλάχιστον ανέκδοτο. Θλιβερό ανέκδοτο όμως. Δεν έχει παγκόσμιο προηγούμενο ο χειρισμός της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από τις θεσμικές και οικονομικές προϋποθέσεις, για μένα χρειάζεται μια προϋπόθεση πάνω απ' όλα. Και είναι μια επανάσταση πατριωτισμού από όλους μας. Από τον κάθε πολίτη, γιατί όλοι είμαστε Έλληνες και όλοι είμαστε στο ίδιο καράβι, αλλά πάνω απ' όλα από εμάς τους πολιτικούς. Η Ελλάδα κρέμεται σε μια κλωστή. Μπορεί σε μερικές μέρες να νοσταλγούμε το σήμερα. Μπορεί να νοσταλγούμε το σήμερα. Κύριε Χατζηδάκη, έχουμε πρέπει πάει λοιπόν στα 10 λεπτά. Όλοι να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και η κυβέρνηση να αποφασίσει, αφού επέλεξε να προχωρήσει μόνη της, να προχωρήσει, τουλάχιστον, όπου νομίζει η ίδια. Οι επιδόσεις της, ιδιαίτερα από το Φλεβάρι και μετά που έβαλε κάτω τα μολύβια μετά τις ανακοινώσεις της Τρόικας, είναι απογοητευτικές.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας κοιτάξει λοιπόν να αλλάξει σελίδα, διότι οι ευθύνες της είναι ιστορικές. Ο κύριος Αρβανιτίδης Γεώργιος, βουλευτής ΠΑΣΟΚ από τη Β' Θεσσαλονίκης, έχει το λόγο για